Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αριστοκλέως Ιερομάρτυρος του Πρεσβυτέρου. Είναι η Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα. Αυτό γράφει το καλεντάρι που έχω μπροστά μου. Ολυμπιακή ημέρα. Ακούω την εκπομπή το σχόλιο της ημέρας με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavla-thrakinews.gr. Μια περίεργη σημερινή ημέρα, όπως και οι προηγούμενες, όπως και οι επόμενες, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μας, αυτές τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει serial πλέον με τους δανειστές. Ήταν το μόνο βέβαιο ότι οι μισοί θα πούν ότι, όχι μισοί, αυτοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και την κυβερνητική της πολιτική, όποια και είναι αυτή, με κλειστά τα μάτια, να πούν ότι έχουμε μπροστά μας να κάνουμε μια επιτυχία της κυβέρνησης και των διαπραγματευτών και άλλη πλευρά να καταθέσει τον προβληματισμό της και συγχρόνως κάποια άλλη πλευρά να τα δει όλα μαύρα. Πιστεύω ότι μπορεί ο κόσμος να δει, να διακρίνει δηλαδή κατά πόσον έχουμε να κάνουμε μια επιτυχία, με μια αποτυχία ή με μια παράταση της ψυχοφθόρας αυτής της διαδικασίας που ζούμε τόσα χρόνια. Είπα λίγο πριν, φιλοξενούμενος τον Γιάννη Κορόγια στην εκπομπή του, και επιμένω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια επιτυχία. Επιτυχία έχουμε όταν διαπραγματευόμαστε. Διαπραγμάτευση σημαίνει λες εσύ, λέω εγώ, προτείνεις εσύ, αντιπροτείνω εγώ, και αν βάλω 10 πράγματα στο τραπέζι, παίρνω τα 9, τα 8 ή τα 5. Αυτό λέγεται διαπραγμάτευση. Συζήτηση. Όταν πας εκεί και σε βάζουν στη μέση, σε βομβαρδίζουν και σου λένε αυτά θέλουμε και εσύ στη συνέχεια λες οκ, θα ανταποκριθώ και βγαίνεις και το λες μάλιστα δημόσια ότι ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των δανειστών μας. Αυτό είπε ο κ. Τσίπρας, αυτό λεξί. Τότε δεν έχουμε να κάνουμε μια επιτυχία ούτε κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Έχουμε απλά να κάνουμε μια συμφωνία ανεφόρων η οποία θα δώσει συνέχεια στο προηγούμενο καθεστώς της λιτότητας, της μέγενης, των φόρων, των νέων μέτρων και του νέου μνημονίου. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πολλοί πλέον από την, όχι και μόνο από την αριστερή πτέρυγα, αλλά πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ανοιχτά απειλούν ότι τέτοιο πράγμα δεν μπορούν, συνειδησιακά τουλάχιστον, να τους επιτρέπει η συνείδησή τους να το ψηφίσουν, να το περάσουν μέσα από το κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Επιτρέψτε μου, το είπα και λίγο πριν, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Δεν είχα καμία αμφιβολία και το λέω εδώ και ένα μήνα, δύο, σας το λέω καθημερινά σχεδόν. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχε συμφωνία. Και σας έλεγα πως ό,τι λέγεται για Brexit είναι μια σπέκουλα για να μας οδηγήσουν σε μια άποψη πως πάει, τελειώνουμε, σβήνουμε, καθαρίζουμε. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια και υπ' αυτό το κράτος, οδηγούμαστε σε μια ανεφόρον παράδοση και σε μια συμφωνία όπως όπως. Γιατί έχουμε πάνω από το κεφάλι μας το φόβο του Brexit. Μα δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν το λέω τώρα την επόμενη μέρα. Το έλεγα όλες αυτές τις μέρες. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάμε σε συμφωνία. Γιατί απλά, όχι γιατί δεν συνέφερε σε εμάς. Σε εμάς συνέφερε, άποψή μου. Σε εμάς συνέφερε, κυρίες και κύριοι, τελικά. Και το δούμε μπροστά μας. Δεν συνέφερε στους δανειστές. Και δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι ο κύριος Τσίπρας, όπως και ο κύριος Σαμαράς, όπως και όλοι οι προηγούμενοι. Μία από τα ίδια είναι κι αυτός. Δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι απέναντι στους δανειστές. Εκείνο που με ενοχλεί ιδιαίτερα στη σημερινή κυβέρνηση είναι ότι μας έλεγε παχιά πράγματα κι άλλα. Οι άλλοι μας τα έλεγαν εξ αρχής. Ότι εκεί είναι μονόδρομος, εκεί πάμε και τελειώσαμε. Αυτός μας έλεγε άλλα πράγματα. Γι' αυτό διαφωνώ. Όχι ότι περίμενα κάτι διαφορετικό. Και επίσης διαφωνώ όταν ακούω προχωράμε σε μια έντιμη συμφωνία. Τι σημαίνει έντιμη συμφωνία? Ποιο είναι το έντιμο της συμφωνίας δηλαδή και ποιο ήταν το άτιμο της συμφωνίας? Είναι έντιμη συμφωνία όταν δίνεις 8 δισεκατομμύρια επιπλέον από αυτά που δεν έχεις
και άρα θα πρέπει να τα βγάλεις από την καμπούρα του ελληνικού λαού. Είναι μια έντιμη συμφωνία αυτή. Θα μου πεις σήμερα, Καμαρίδη, αν πήγαινα σε μια ρήξη, θα έρθει, θα έλεγες ότι ορίστε, δεν τα κατάφεραν. Λάθος. Όποιος ακούει τις εκπομπές μου, όποιος διαβάζει την εφημερίδα Θράκη και όποιος ακούει και τα άλλα δημοσιογραφικά μου βήματα, δεν ήμουν ανοιχτά υπερσόνη και καλά μια οποιασδήποτε συμφωνία. Ο προβληματισμός που καταθέτω καθημερινά έγινε σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Και δυστυχώς δικαιώνεται. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία έντιμη συμφωνία. Υπάρχει μια άτιμη συμφωνία έχοντας απέναντι έναν ατιμασμένο ελληνικό λαό. Τώρα, βγαίνει λέει ο κύριος Χατζηθεοδόρο εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν οι βουλευτές ή στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και λένε αυτό ήταν και έπρεπε να γίνει και τα καταφέραμε. Φεύγει. Μα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι. Τι να πούν τώρα. Ότι κάναμε μία τέτοια με τους προηγούμενους. Και θέλω να μου εξηγήσουν. Ποια είναι η έντιμη συμφωνία. Ποια είναι η έντιμη συμφωνία. Βέβαια υπάρχουν και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα προηγουμένως, που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά εκείνα είναι στελέχη πολιτικά. Έχουν πολιτική αντικειμενική άποψη. Δεν είναι στελέχη τώρα, εντάξει. Σειρά Παστάλη που λέμε, που λένε ναι σε ό,τι αποφασίζει το κόμμα, από αυτή την έννοια το λέω. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, και αύριο και μεθαύριο θα οδηγηθούν τα πράγματα σε μια τελική συμφωνία, όπως είπα λίγο πριν και στο Γιάννη Κορόγια, θα οδηγηθούμε και στην υπερψήφιση των όρων μέσα στο κοινοβούλιο, αν όχι από τους ίδιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί έχω ένα μικρό ενδιασμό, κατά πόσο δηλαδή στο τέλος δεν θα σκύψουν όλοι το κεφάλι και θα συμφωνήσουν, αλλά παρόλα αυτά, επειδή εκφράστηκαν κάποιοι δημόσια και θα γίνουν ρόμπα, αν ψηφίσουν δηλαδή αυτά τα μέτρα μέσα στο κοινοβούλιο, θα γίνουν ρόμπα. Αλλά η πολιτική είναι γέρος του υλικού. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ακόμη όμως και αν υπάρξουν διαρροές, υπάρχει το ποτάμι, το νέο, το ελπιδοφόρο. Υπάρχει ο Θεοδωράκης, η ελπίδα του τόπου. Μετά τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου είχαμε ελπίδα τον Τσίπρα και τώρα έχουμε και τον Θεοδωράκη. Λοιπόν, θα το ψηφίσει και ο Θεοδωράκης, ενδεχομένως θα το ψηφίσουν και ανεξάρτητοι Έλληνες. Όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές των ανεξάρτητων Ελλήνων, σε κάποιες περιπτώσεις που τις είδα και τις επεσήμανα και τις επιβράβευσα. Εδώ όμως με το ΦΠΑ των νησιών, που βλέπουμε τον κύριο Καμένο να σηκώνει ψηλά τη σημαία και να λέει ότι θα ρίξω και την κυβέρνηση αν χρειαστεί, το θεωρώ λίγο θεατρινίστικο. Έτσι. Εδώ πρέπει να πάρει τα πάνω του κι αυτός, σηκώνει μια σημαία, μπορεί να την κερδίσει, αλλά εκείνο το ΦΠΑ των νησιών που σαφώς και δεν πρέπει να αυξηθεί, θα το πληρώσει κάποιος άλλος. Το πληρώσω εγώ. Πληρώσεις εσύ. Κάποια την πληρώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν την πληρώσει, κυρίες και κύριοι, ούτε η κυρία Αγγελοπούλου, ούτε ο κύριος Βαρθινογιάννης. Αφήστε αυτά τώρα. Ξέρουν αυτοί. Και ξέρουν να τα βγάζουν και έξω και ξέρουν να τα δικαιολογούν τα κέρδη τους ως ελλείμματα σε άλλες εταιρείες θηγατρικές και παραθηγατρικές. Ξέρουν να τα δικαιολογούν και σε offshore. Αυτά ξέρουν τα κόλπα. Δεν ξέρουν τα κόλπα. Εμείς, οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι, δεν ξέρουμε τα κόλπα. Και άρα είμαστε τα υποψήφια θύματα. 8 δις μέχρι το 16. Πού θα τα βρει. Όταν δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε 250 εκατομμύρια και τρελαινόμαστε, πού θα βρει ο Τσίπρας τα 8 δις. Μήπως αντί για 8-10 χιλιάρια που παίρνει ο ίδιος το μήνα θα πάρει 4, 3, 2, 1. Όχι. Πού θα τα βρει. 8 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα, διαβάζοντας την τελική πρόταση, τη διορθωμένη πρόταση Βαρουφάκη και γενικότερα της κυβέρνησης, που πάνω σε αυτήν πάτησαν και είπαν «Α, οκ, εντάξει, συμφωνούμε, οι δανειστές μας», είναι να σου σηκώνει τη τρίχα. Να σου σηκώνει τη τρίχα που δεν θα μείνει βέβαια στο κεφάλι σου. Εκείνο που με φοβίζει, κυρίες και κύριοι, είναι ότι μετά από αυτό, σαφώς και η ύφεση θα διαμορφωθεί, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορεί να παίρνεις από την πιάτσα, τη λεγόμενη πιάτσα, 8 δισεκατομμύρια και συγχρόνως να έχεις την απέτηση να αναπτυχθεί. Δεν είναι δυνατόν να παίρνεις από τα μεσαία στρώματα 8 δισεκατομμύρια και συγχρόνως να θες να μείνουν ανοιχτά όλα τα μαγαζιά. Δεν είναι δυνατόν να παίρνεις από τα μεσαία οικονομικά στρώματα 8 δισεκατομμύρια και να απαιτείς να μην γίνουν απολύσεις ή να απαιτείς να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Όσο για τα πολλά δις που μας τάζουν άλλοτε η μένα, άλλοτε η δε, άλλοτε ο Ντράγκη, άλλοτε ο Γιούγκερ,
που έγινε Ζουγκέρ και Ζογκλέρ, τέλος πάντων. Δεν μπορεί όλα αυτά τα πολλά και τα τρανά που ακούμε να γίνουν πράξη αν προηγουμένως δεν μας στύψουν σαν λεμονόκοπες. Γι' αυτό τα ακούω, Βέρεσε. Επιτρέψτε μου, δηλαδή. Εκείνο με φοβίζει. Ότι μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και ενώ θα χαιρόμαστε ότι συμφωνήσαμε επιτέλους και μένουμε στην ζώνη του ευρώ, θα φτωχύνουμε ακόμη περισσότερο. Θα διαλυθεί η μεσαία τάξη, αυτό προβλέπω τουλάχιστον. Εγώ, με την δική μου εκτίμηση, τέλος πάντων την όποια ικανότητα να εκτιμώ τα πολιτικά πράγματα, θα διαλυθεί η μεσαία τάξη, θα βαρέσουν κόκκινο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, οι μεγάλες, αρκετές από αυτές, θα την κάνουν με ελαφρά πηρηματάκια, πια Coca-Cola και πια περισσότερες μεγάλες. Και θα δημιουργηθεί μια φτωχή τάξη και μια πλούσια. Αυτό άλλωστε ήταν και το ζητούμενο για τη χώρα μας. Γιατί είχε παραπάρει τα πάνω της η λεγόμενη μεσαία τάξη. Και δεν έβαζε μυαλό να ακολουθήσει τη νεοταξική αντίληψη. Οπότε τώρα θες δε θες φάτο. Δεν θέλω να σας βαβήσω. Με τα νέα δεδομένα δεν μπορώ να διανοηθώ να φανταστώ πού θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Που κατά την άποψή μου είναι το ζητούμενο. Πού θα απασχοληθεί το παιδί μου, το παιδί σου. Πώς θα στήσει η οικογένεια. Θα μου πείτε, υπάρχει και το σύμφωνο συμβίωση τώρα. Γιατί να κάνει η οικογένεια. Σωστά. Λοιπόν, πώς όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε μια αισιόδοξη προοπτική και σε μια ελπιδοφόρα κατάσταση για να πω και εγώ. Okay, εντάξει, παιδιά, πάμε καλά. Δεν μπορώ να το πω, συμπαθάτε. Γιατί είναι σαν να σας δουλεύω πράγμα το οποίο δεν έκανα 25 χρόνια, το κάνω τώρα. Τέλος πάντων. Λεφτά για συντάξεις υπάρχουν πάντως, μην στεναχωριέστε. Συντάξεις υπάρχουν, άσχετα να αναδειάζουν κάποια άλλα ταμεία. Για να υπάρξουν λεφτά για συντάξεις και για μισθούς. Αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν κάποιες ημέρες. Το θέμα είναι ότι θα βρεθεί συμφωνία, θα υπογραφτεί η συμφωνία, θα ψηφιστεί η συμφωνία και θα πάμε στα νέα δεδομένα. Βέβαια, κρατήστε λίγο μια υποσημείωση και θυμηθείτε αυτό που θα σας πω. Η 30η Ιουνίου είναι μια πονηρή ημέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχετική εφορία στον κόσμο, όχι εφορία οικονομική, εφορία ψυχής. Έτσι. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι περισσότεροι, αν και κατά την άποψή μου αγαθά σκεπτόμενοι, έχουν μια εφορία ότι πάμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Σε τέτοιες περιόδους εφορίας και αστόνης γίνονται πράγματα. Η 30η Ιουνίου λοιπόν είναι μια περίεργη ημερομηνία. Είναι μια ημερομηνία που λύγει το προηγούμενο πρόγραμμα, η παράταση που είχαμε πάρει τετράμινη. Είναι μια ημερομηνία που λύγει η προθεσμία για τη δόση του δουνοτού, την οποία όπως λέγεται δεν έχουμε. Και μια ημερομηνία που από την επόμενη της οποίας μπορεί να γίνουν πράγματα. Αυτό που έχω εγώ στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου είναι ότι σε περιόδους εφορίας και ξαφνικής ανάτασης και ανάκαμψης του χρηματιστηρίου, σε κάτι τέτοιες περιόδους και μόλις κάποιοι τα οικονομήσουν, έτσι, καιροσκόποι και κερδοσκόποι, κάτι δεν πάει καλά την τελευταία στιγμή. Αυτό έτσι σας το βάζω στο πίσω μέρος του κεφαλίου σας, σαν μια μικρή ιστορική αναδρομή στα οικονομικοκοινωνικά πράγματα της χώρας μας. Πάμε παρακάτω. Σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα Θράκη ένα θέμα το οποίο ξυπνά φαντάσματα του παρελθόντος. Θυμάστε και με την κυβέρνηση του Γεωργάκη Παπανδρέου που είχα πει, είπα, επέμενα και επιμένω ότι ήταν μια από τις χειρότερες, αν όχι η χειρότερη κυβέρνηση της Ελλάδας. Είχαμε και υπουργούς. Τότε πρωτοβγήκαν οι υπουργοί με τα σακίδια στην πλάτη. Θυμάστε, έτσι. Ο Θοδωράκης αντιγράφει. Και όλοι αυτοί οι σημερινοί. Ήταν η κυρία Μπυρμπίλη. Ήταν η πρώτη που δεν ορκίστηκα, θυμάστε. Στο Ευαγγέλιο τότε. Κυρία Μπυρμπίλη, κ. Παπακοσταντίνο, ένα και ένα παγιά. Ένα και ένα παιδιά. Αυτοί που δεν ορκίστηκαν λοιπόν και είχαν το σακιδιάκι στην πλάτη έτσι. Τυπάκια. Λοιπόν, κυρία Μπυρμπίλη, η οποία ήταν υπουργός Πεχοδέ τότε και στη συνέχεια βέβαια καλά βολεμένη από τον Γεωργάκη Παπανδρέου, έτσι την έστειλε στο Παρίσι με 15.000 ευρώ πουλά το μήνα και νοικιασμένη βίλα την ελληνική κυβέρνηση ως αντιπρόσωπο στον οργανισμό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν κακόπισε το κοριτσάκι. Εντάξει.
Λοιπόν, κυρία Μπιρμπίλη με το Σακίδη. Έβγαλε κάτι νόμους. Σαν παιδί και αυτό, γιατί να μην βγάλει νόμους. Όλοι βγάζουν νόμους, έβγαλε και αυτή. Έβγαλε λοιπόν νόμους και μάλιστα οι νόμοι της κυρίας Μπιρμπίλη σήμερα, 6 χρόνια μετά, ταλαιπωρούν ακόμα τον Κοσμάκη. Θυμάστε τότε με τις γαίες υψηλής αποδοτικότητες και με τις παραχωρήσεις γαιών σε ενδυνάμει επενδυτές, κυρίως κτηνοτρόφους για να κάνουν σταυλικές εγκαταστάσεις, αλλά και επενδυτές που θέλουν να κάνουν εγκαταστάσεις μεταποιητικές. Έκανε λοιπόν μια απόφαση αυτή, βγήκε μια υπουργική απόφαση, βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση, αλλά δεν συνεννοήθηκαν τα υπουργεία που προσυπέγραψαν την υπόφαση. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τώρα οι άνθρωποι να κάνουν σε αυτές τις γαίες, τις εκτάσεις δηλαδή, που παραχωρήθηκαν εναντί τιμήματος φυσικά, να κάνουν στάβλους, να κάνουν βιοτεχνίες, βιομηχανίες και να μην μπορούν. Γιατί? Γιατί δεν υπήρξε συμφωνία. Όχι συμφωνία. Δεν υπήρξε συνεργασία ούτε καν συνεννόηση, όπως λέει και ο Διευθυντής της Πολεοδομίας εδώ, μεταξύ των υπουργών, μεταξύ της κυρίας Μπιρμπίλη δηλαδή και του κυρίου Παπακοσταντίνου τότε, γιατί μέχρι τότε ίσχυε η παραχώρηση κυριότητας αυτών των γεών, αυτών των εκτάσεων. Η κυρία αυτή λοιπόν έκανε τις παραχωρήσεις μόνο για χρήση. Προσέξτε τώρα πού κολλάει το πράγμα. Παίρνει λοιπόν ο Κορόγιας 15 στρέμματα για χρήση, πληρώνοντας βέβαια ένα αντίτιμο, και επειδή του φτάνουν πάει και αγοράζει άλλα 5-10 στρέμματα για να χτίσει ένα στάβλο σύγχρονο ή για να κάνει μία βιοτεχνία. Έρχεται λοιπόν το υφιστάμενο καθεστώς και του λέει δεν μπορείς. Μα έχω την έκταση, πώς δεν μπορώ. Δεν μπορείς να χτίσεις λέει. Γιατί εκείνο που σου έδωσε η Μπιρμπίλη, επί Μπιρμπίλη που το πήρες, είναι μόνο για χρήση. Οπότε το υπόλοιπο που θα πρέπει να βρεις, πρέπει να τα αγοράσεις τώρα για να χτίσεις. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε λίγο το περιβάλλον, γιατί είναι και εξειδικευμένο. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε πολλά πράγματα. Στο διατάφτα θα φτάσω και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε η εφημερίδα Θράκη. Το διατάφτα είναι ότι ένα παιδάκι έπαιζε. Έτυχε να είναι υπουργός Πεχοδέ. Ένα άλλο παιδάκι έπαιζε. Έτυχε να είναι υπουργός οικονομικών. Πήραν και άλλα παιδάκια. Και τι έγινε λοιπόν? Βγάλαν μια κοινή υπουργική απόφαση. Όταν έλεγα τότε ότι ήταν μια παρέα με παιδάκια που κυβερνούν την Ελλάδα, κάποιοι με λέγανε αντιπασόκο. Τώρα, όταν λέω ότι είναι μια παρέα από άπειρους πολιτικούς κολλημένους σε κάποιες απόψεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τη σημερινή πραγματικότητα, με λένε ότι είναι αντισυριζαίος. Εντάξει, εσείς πέστε ό,τι θέλετε για μένα. Εγώ λέω αυτά που βλέπω και αυτά που δυστυχώς, όχι μόνο τότε, αλλά και κατόπιν εορτής και μετά από 6 χρόνια δικαιώνουν τις απόψεις που είχα εκφράσει. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ το πρώτο πενικό, να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά τα είχαν πει ρε παιδιά. Τα λέω. Η κυρία Μπιρμπίλη, η Τίνα, ακόμη ταλαιπωρεί τους Έλληνες πολίτες. Και οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ένα στάβλο ή μια μεταποιητική επιχείρηση δεν μπορούν εξαιτίας της. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, αυτά, πάω σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει αυτές τις μέρες στην Ξάνθη ένα τσίρκο. Κάθε μέρα περνάει μπροστά από εδώ ένα βαν και φωνάζει με ντουντούκα. Ελάτε, μισό ιταλικά, μισό ελληνικά και ιστορίες. Εντάξει, άνθρωποι, να βγάλουν κανένα φράγκο. Δεν είμαι κατά των ανθρώπων που βγάζουν ένα μεροκάματο. Όμως, σκέφτηκα και θυμήθηκα λίγες μέρες πριν που πάλι μέσα από αυτή την εκπομπή είχα εκφραστεί για πράγματα που συμβαίνουν και ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και που δεν ισχύουν εδώ. Αν θυμάστε τότε είχα αναφερθεί στις νταλίκες, που ενώ εδώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποιο δρόμο γουστάρουν
να τους ακατέψουν, να προκαλέσουν ατυχήματα κτλ. Μόλις μπουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, από την Ιταλία και μετά, είναι κυρίες. Δηλαδή, χρησιμοποιούν μόνο τους κεντρικούς οδικούς άξονες και πληρώνουν διόδια, τρένα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αλλά στην Ελλάδα, που είναι, θεωρούν προφανώς τριτοκοσμική χώρα της Ευρώπης μεν, αλλά τριτοκοσμική, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θυμάστε που τα λέγαμε εδώ, ε. Ήθελα να μάθω, αυτός ο κύριος που περνάει εδώ και μας σπάζει τα νεύρα, μην πω τίποτα άλλο, και βγει ο κατάλληλος, με τη Δουντούκα, και μου θυμίζει δεκαετίες του 60, όπως γράφω και στη Θράκη, όταν τα μπουλούκια τότε τα θεατρικά διαφημίζαν την πραμάτια τους, τα έργα τους κτλ. Μπορεί να το κάνει αυτό στη Ρώμη? Μπορεί να το κάνει αυτό στη Φλωρεντία, Φιρέντσε? Μπορεί να το κάνει στη Βενετία? Να πάει, ας πούμε, να πάρει την Τούκα και να γυρνάει ο δρόμος, να φωνάζει, να ουρλιάζει? Μπορεί να το κάνει? Γιατί, ρε παιδιά, η Ελλάδα είναι πειραματόζω, έχει καταδύσει το πειραματόζω της Ευρώπης? Αν εγώ έβγαζα μια ντουντούκα τώρα εδώ, στο μπαλκόνι μου, στο μπαλκόνι του γραφείου μου, που είναι κεντρικότατο, και άρχισα να βάζω μουσικές, έτσι, τρελές, γιατί έτσι μπροστάρω, παιδιά, και να διαφημίζω την εφημερίδα μου. Ελάτε κόσμε, πάρτε διαφημίσεις, πάρτε καταχωρήσεις, πάρτε τζάμπα διαφημίσεις, ό,τι γουστάρετε. Δεν έρχονταν ένας κάποιος να με σταματήσει. Πού είσαι, ρε? Πού βρίσκεσαι? Κάτσε. Πώς είναι δυνατόν? Εκτός από την αισθητική μας που χαλάνε οι αφισοκολλήσεις, να μας χαλάει και την ησυχία και να θυμίζει πόλη, μια πόλη του 19ου αιώνα ή άντε της δεκαετίας του 50-60. Όποιος θέλει, όποιος γουστάρει, έρχεται εδώ και δεν το λέω, και ξεσπαθώνει. Το ξέ το είπα, σπαθώνει. Σπαθώνει στην καβούρα μας. Εδώ τι, δεν υπάρχουν όμως? Δεν υπάρχει, ξέρω, αστυνομία, κάποιος να το πιάσει, να πει, πάρε. Με τόσα ντεσιμπέλ που πάρουμε στο κέντρο της πόλης. Αν έτσι, ελάτε κόσμο, όποιοι έχετε μαγαζιά, όποιοι έχετε, ξέρω εγώ, πορολαχανικά, τι είναι τώρα, καρπούζια, περάστε, φωνάζει τα βέρτα εδώ, στην πλατεία. Κάπου θέλω να πω ότι ή για μας περνάνε ή είμαστε τελικά και τα κορόιδα της ιστορίας, γενικότερα και της Ευρώπης. Όχι μόνο καρπαζωής πράκτορες στην πολιτική μας εκπροσώπηση, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Είτε αυτοί είναι ταλικέρδες, είτε είναι τσίρκουλοι, είτε οτιδήποτε άλλο, στη χασίδια του καράβλα του Κασιδιάρη. Λοιπόν, τέλος, το ήξερε κανείς ότι την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η γιορτή του πατέρα? Άρα πατέρα, τόσες φορές. Τι να κάνουμε, εκτιμώ βαθιά, λατρεύω και υποκλίνομαι μπροστά στη μάνα, αλλά ρε παιδιά, και ο πατέρας άνθρωπος είναι. Κανένας τίποτα, κανένας δεν έκανε ούτε ευχολόγια, ούτε είδαμε καμιά ανακοίνωση, ούτε είδαμε καμιά ευαισθησία από κανέναν άλλον, τίποτα. Τέλος πάντων, παρεμπιπτόντως το πληροφορήθηκα και το πληροφορηθήκαμε όλοι μας, κατόπιν εορτής. Πατεράδες, χρόνια σας πολλά, χρόνια μας πολλά, να είμαστε γεροί και να μας χαίρονται τα παιδάκια μας. Με αυτή την, έτσι, το παράπονο που εκφράζω και εγώ, ναι ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, εντάξει. Πατεράδες, κάτι κάναμε κι εμείς, κάτι, ένα μικρό λιθαράκι, το βάλαμε κι εμείς για τα παιδιά μας. Λοιπόν, ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής. Μην τσιτώνεστε, κυρίες μου, εντάξει, όλα για εσάς. Αλλά είπαμε, και εμείς εδώ είμαστε. Ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής για αύριο, γύρω στις 12 παρά 20, να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ, πρώτο Θεός, και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.